Και θέλω να πάω να καλησπερίσω δύο εκλεκτούς καλεσμένους για μία ακόμα φορά και χαίρομαι ιδιαίτερως όταν έχω ανθρώπους που έχουν αυτή την ευαισθησία για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το αποδεικνύουν καθημερινά με τον τρόπο τους και με τη συμπεριφορά τους και με τα έργα τους. Θέλω να καλησπερίσω την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, την πρόεδρο του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Νομού Ηρακλείου. Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παχιαδάκη, που είσαστε σήμερα εδώ, αλλά βεβαίως και τον κύριο Νίκο Σπετσίδη, τον συντονιστή έργων του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων. Κύριε Σπετσίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν στο διαδίκτυο ότι ετοιμάζεστε για μία ακόμα φορά να γίνει μία μεγάλη εκδήλωση με φόντο βεβαίως την ενδοοικογενειακή βία. Το συζητάμε τακτικά, κυρία Παχιαδάκη, μέσα από τις εκπομπές του ομίλου της Crete TV. Προσπαθούμε να στείλουμε το μήνυμα, προσπαθούμε να στείλουμε ερεθίσματα ώστε να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο, αν μπορέσουμε, με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, λίγο την κατάσταση, γιατί και η Κρήτη έχει αυξημένους αριθμούς, αυξημένα στοιχεία ενδοοικογενειακής βίας και έμφυλης βίας. Και θέλω να μου πείτε λίγο για αυτή τη δράση που έρχεται προσεχώς, να γνωρίζει και ο κόσμος. Ξέρετε ότι 25 του Νοέμβρη είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των γυναικών και κοριτσιών. Mm-hmm. Προσθέθηκε τα τελευταία χρόνια, προσθέθηκε και τα κορίτσια. Κακοποιούνται και τα κορίτσια και όχι μόνο οι γυναίκες. Σωστό. Και γι' αυτό και έγινε και το χρώμα το πορτοκαλί. Πλέον δεν ήταν πια το μόβ που είχαμε παλιά, αλλά τώρα είναι το πορτοκαλί, γιατί δίνει και μια ελπίδα μήπως και φτιάξουν τα πράγματα. Η μέρα λοιπόν αυτή είναι παγκόσμια και εμείς όπως κάθε χρόνο κάτι κάνουμε. Και φέτος, όπως κάνουμε τα τελευταία 4 ή 5 χρόνια, δίνουμε στα μαγαζιά και αυτά τα σουβέρ, όπως τα λέμε, δεν ξέρω πώς θα πω, τα λέμε ελληνικά. Ναι. Όπου όταν καθίσεις να φας, υποχρεωτικά θα δεις. Υποχρεωτικά θα διαβάσεις, θα ενημερωθείς. Θα δεις μια εικόνα, θα δεις μια εικόνα και θα θυμηθείς έστω και για λίγο ότι η μέρα αυτή αξίζει τον κόπο να την θυμάσαι. Γιατί η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βεβαίως αφορά όλους, όπως λέτε και στο σχετικό δελτίο τύπου. Σε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις λοιπόν, ναι, ναι, θα έχουν την ευκαιρία όσοι καθίσουν να πιούν τον καφέ τους, να φάνε ενδεχομένως, να περάσουν την ώρα τους, θα μάθουν, θέλοντας και μη, πώς θα πρέπει να ενημερωθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε απέναντι στην κακοποίηση. Είναι μια δράση για την ευαισθητοποίηση του κόσμου και την αναγνώριση, αλλά η ευαισθητοποίηση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, γιατί άλλο να το λες και άλλο να το βλέπεις. Αυτό είναι ένα κομμάτι που το βλέπουμε και εμείς στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά μας. Οπότε, πέρα από τη θεωρία, εμείς πάμε στην πράξη. Η πράξη, μάλιστα, λοιπόν, μας λέει αυτό. Ότι πρέπει να το δίνουμε, να γίνει εύληπτο και να είναι ευχάριστο. Κύριε Σπετσίδη, είστε ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας που προσπαθείτε να περάσετε μηνύματα. Είστε και ένας εκ των συντονιστών έτσι, των όλων εκδηλώσεων και όλων εκείνων των μορφών ενημέρωσης που διεξάγει και ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων. Παρατηρείτε πίσω από τους αριθμούς, βλέπετε πίσω από τα στοιχεία. Αλλάζει κάτι, έχει αλλάξει κάτι? Αλλάζει καταρχήν η ένταση της βίας. Το πλαίσιο της κακοποίησης, η κοινωνία μας αλλάζει, οπότε αλλάζουν και οι μορφές τις οποίες αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμος. Έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και τη μεγάλη εικόνα, το τι γίνεται στην Ευρώπη, το πώς λειτουργούν τα πράγματα, οι κοινωνίες. Οι μορφές δυστυχώς αλλάζουν, άλλες γίνονται πιο έντονες, αλλάζει η μορφή το φαινόμενο, οπότε και εμείς αναγκαστικά το παρακολουθούμε και πρέπει να το παρακολουθούμε και πρέπει να απαντάμε σε αυτό. Και να επιδιώκουμε να μιλάμε στη γλώσσα των ανθρώπων οι οποίοι μας προσεγγίζουν. Να χρησιμοποιούμε την επιστημονική μας επάρκεια εξυπηρετώντας τους ανθρώπους έξω στην κοινωνία. Ξέρω ότι γνωρίζετε στοιχεία με βάση επιστημονικές μελέτες, αλλά πείτε μου κάτι, ο κριτικός, η κριτικιά όμως έχουν τον ίδιο τρόπο διαφυγής από όλο αυτό το γολγοθά που περνάνε συγκριτικά με τον Ευρωπαίο, με τον Ολλανδό, με τον Βρετανό? Φυσικά, φυσικά. Είναι... Το λέω γιατί είναι λίγο πιο κλειστή η κοινωνία της Κρήτης. Βάζουμε λίγο κάτω από το χαλάκι. Η σιωπή είναι, αν θέλετε, το άλοθη του εγκλήματος σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν κανείς σπάσει το πλαίσιο της σιωπής,
τότε αυτόματα αποκτά δύναμη. Και εμείς αυτό ζητάμε, γιατί έτσι μπορούμε να δώσουμε το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να έχει, τη δύναμη για να αλλάξει τη ζωή. Δεν έχει να κάνει με το αν θεωρούμε ότι οι κοινωνίες είναι κλειστές ή όχι. Έχει να κάνει με το πόσο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και μπορεί να αξιοποιήσει τη δύναμη την οποία είναι έχει. Βαθύτερο δηλαδή. Ναι. Είναι βαθύτερο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Φυσικά, φυσικά. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Η Κρήτη ανταποκρίνεται. Ανταποκρίνεται. Ναι. Βλέπουμε ανθρώπους και έρχονται στο σύνδεσμο. Μπράβο. Και άντρες και γυναίκες. Και θέλω να το ρωτήσω αυτό την κυρία Παχιαδάκη. Και βέβαια είναι ένα φαινόμενο το οποίο αφορά. Σκεφτείτε λίγο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο αφορά άντρες, για το οποίο οι άντρες δεν μιλάνε. Σωστό. Σωστό. Και... κυρία Παχιαδάκη, μεγαλώνει η αγκαλιά του συνδέσμου. Φαντάζομαι ότι καθημερινά δέχεστε έτσι. Δίνετε απλόχερα, θα ήθελα να πω καλύτερα, τη βοήθειά σας, τη στήριξή σας, την αγάπη σας, την αγκαλιά σας απέναντι σε όσους τη χρειάζονται και σε όσες την χρειάζονται. Έχετε δει αλλαγές στα βιώματα εσείς και σε αυτά που σας περιγράφουν τα άτομα που σας προσεγγίζουν, το σύνδεσμο? Να πω την αλήθεια, βεβαίως. Από τότε που ξεκινήσαμε, λέει, πριν από 20-25 χρόνια σχεδόν, βεβαίως η κακοποίηση είναι η ίδια, όμως οι μορφές κακοποίησης άλλαξαν. Εμείς δουλεύουμε τελείως διαφορετικά πια. Δεν είναι ο στόχος μας να βάλουμε μια γυναίκα στον ξενώνα μας, που πάντα είναι γεμάτος, αλλά ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τη γυναίκα να σταματήσει στα πόδια της, να την ενδυναμώσουμε και να μπορέσει να πάει την επόμενη μέρα, να κάνει το επόμενο βήμα και για τον εαυτό της και για τα παιδιά της και για όλο το περιβάλλον της. Αυτό που ήθελα να πω όμως, ότι όλα τα χρόνια μιλούμε πάντα για το θύμα. Πριν από ένα μήνα περίπου, είχαμε ένα συνέδριο για τους θύτες. Αυτό ήταν κάτι καινούριο, πολύ καινούριο ή μάλλον πρωτοποριακό για την Ελλάδα, βεβαίως για την Κρήτη για πρώτη φορά. Το ότι αρχίζουμε να ψάχνουμε να δούμε το προφίλ του θύτη, ο οποίος είναι και αυτός, ίσως είναι και αυτός ένα θύμα και εμείς δεν το ξέρουμε. Αυτή λοιπόν η κίνηση που γίνεται και αυτή γίνεται μέσα από έρευνα που κάνουν πολλές χώρες στον κόσμο και εμείς είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 45 εκπροσώπους και συνέδρους από 45 χώρες. Αυτό λοιπόν είναι ένα μάθημα για να δούμε τι συμβαίνει, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι όλοι οι φίλοι. Η κακοποίηση είναι παντού. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι αυτή η χώρα ή αυτός ο τόπος δεν έχει. Βία και κακοποίηση υπάρχει. Πώς αντιμετωπίζεται όμως? Δεν φτάνει να λέμε, να φτάνουμε στην πράξη. Επί του πρακτέου λοιπόν κάνουμε αυτές τις κινήσεις. Το ότι ο κύριος Πεσίδης μας βοηθάει για να πηγαίνουμε σε ευρωπαϊκές χώρες, να είμαστε εταίροι σε προγράμματα και να βλέπουμε εμείς πώς διαχειρίζονται τα προβλήματά τους και εμείς τι κάνουμε πάνω σε αυτό. Επίσης πρέπει να δούμε αν εμείς έχουμε τεχνογνωσία την οποία πρέπει να τη βγάλουμε προς τα έξω, να πάρουμε και να δώσουμε. Και μην νομίζετε ότι και εμείς δεν είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Το ότι φέραμε εδώ ένα συνέδριο για τους θύτες ήταν απολύτως καινούριο και έκανε εντύπωση πώς ψαχνόμαστε τώρα. Όμως, αν όχι και ο κόσμος, αλλά η Ευρώπη κυρίως αυτή τη στιγμή το βάζει στη θεματολογία της, πάει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις χώρες και αυτό είναι πλέον ένα ζητούμενο, το να ψάξουμε να δούμε το προφίλ του θήτη. Τι είναι, κύριε Σπετσίδη, πιο εύκολο και για συνδέσμους όπως τον ανάλογο που μιλάμε και που εκπροσωπείτε βεβαίως και εσείς, να επενδύσουμε στο κομμάτι της βοήθειας και της στήριξης του θύματος ή στο θήτη που μπορεί να είναι και θύμα, όπως είπε η κυρία Παχιαδάκη προηγουμένως, είναι, ή και τα δύο? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι ότι πρέπει να τα βλέπουμε ισοβαρώς. Η χώρα έχει μια εθνική δέσμευση στο να χτίσει πολιτικές διαχείρισης θητών βάσει της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης. Οι φορείς πρέπει να μάθουν και να χτίσουν πρωτόκολλα διαχείρισης θητών. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί σήμερα ότι το φαινόμενο μπορεί να χτυπηθεί χωρίς να κοιτάξει κανείς την πλευρά του θήτη. Ο θήτης, ένας άνθρωπος ο οποίος αξιολογείται ως θήτης, είτε νομικά είτε κοινωνικά,
Από τη στιγμή κατά την οποία αναλάβει την ευθύνη των πράξεων του, της πράξης του, τότε είναι η μεγάλη αναγκαιότητα στο να αρχίσει να χτίζεται μια παρέμβαση, ένα πρωτόκολλο, ώστε αυτό το πράγμα να μην ξανασυμβεί. Και αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε πια, τα διαβάζουμε. Μπορεί να συντηρηθεί όμως αυτό το γεγονός που μόλις περιγράψετε, ότι να μην ξανασυμβεί. Ναι, γιατί έχω ακούσει, ας πούμε, ψυχοθεραπεύτριες στο παρελθόν να λένε ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει, μπορεί να το κοντρολάρει περισσότερο, το να σηκώσει το χέρι, το να σηκώσει ένα αντικείμενο ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα μπορεί να πει κανείς ότι μέχρι και εγκλήματα σεξουαλικής βίας, ναι, μπορούν να τύχουν διαχείριση στο πλαίσιο του θήτη. Και αυτό είδαμε τότε που είχαμε το συνέδριο και μίλησαν καταξιωμένοι ψυχοθεραπευτές από όλο τον κόσμο και κυρίως στην Αμερική. Φυσικά και μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Χρειάζεται πολύ εξοικειωμένα στελέχη, εκπαιδευμένα στελέχη. Mm-hmm. Μάλλον θα έλεγα σκληρά εκπαιδευμένα στελέχη, γιατί αυτό που αναπτύξαμε στο Ηράκλειο είχε να κάνει με την σεξουαλική βία και όχι μόνο την απλή βία. Η σεξουαλική βία είναι, καταλαβαίνει κανείς, κάτι πιο πολύ. Οπότε ναι, αυτό που βλέπει κανείς είναι ότι πρέπει κανείς να επενδύσει και στο θήτη και στο θύμα. Μάλιστα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι χτύπησα το φαινόμενο προστατεύοντας μόνο το θύμα. Είναι κάτι μη ολοκληρωμένο πια. Αυτό βλέπουμε, αυτό διαβάζουμε. Οπότε οφείλουμε κι εμείς, έχουμε ως υποχρέωση και ως φορέας και ως χώρα στο μέλλον να χτίσουμε τέτοιες διαδικασίες. Αποτελούν παραδείγματα όλα αυτά που βλέπετε. Μας είπατε προηγουμένως, κύριε Παχιαδάκη, πηγαίνετε στο εξωτερικό, παρατηρείτε σε άλλες δομές τι συμβαίνει, λαμβάνετε το σφιγμό, τα στοιχεία μέσα από τις κοινωνίες, ας πούμε, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, για να υπάρξει ένας συσχετισμός. Σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε καλύτερα νεότερες περιπτώσεις, περιπτώσεις που μεταβλήθηκαν ενδεχομένως με το πέρασμα των ετών? Σίγουρα, γιατί πρέπει να πούμε ότι μεταβλήθηκαν και μεταβάλλονται κάθε μέρα. Έχουμε καινούρια δεδομένα. Τα καινούρια δεδομένα μας λένε ότι η κακοποίηση δεν είναι πια αυτή που γνωρίζαμε, οι μορφές που γνωρίζαμε. Υπάρχουν και άλλες μορφές, καινούριες μορφές. Αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια. Παραδείγματος χάρη μέσα από το ίντερνετ. Εκεί πλέον είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο όλοι το ψάχνουν. Είναι περιπτώσεις, μόλις ο Νίκος γύρισε από την Βιέννη, όπου έγινε ένα συνέδριο που είχε να κάνει με τη βία, η οποία δεν εμφανίζεται πουθενά, αλλά γίνεται μέσα από το διαδίκτυο. Είναι ένα καινούριο τρόπος προσέγγισης λοιπόν αυτών των φαινομένων και κυρίως σε νέους. Μπορεί να μας πει παραπάνω πράγματα. Εμείς ωστόσο έχουμε ένα ακόμα καινούριο φαινόμενο, το οποίο δεν το είχαμε ποτέ εξετάσει, και ήταν η κακοποίηση της τρίτης ηλικίας. Σωστά. Είναι κάτι ασύλληπτο που συμβαίνει και συμβαίνει στη δική μας κοινωνία. Έχουμε τόσα περιστατικά, έχουμε περιστατικά εδώ στην Κρήτη πολλά. Και μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι η κρίση των τελευταίων 10 χρόνων μας έφερε και πολλά άλλα πράγματα, και μέσα σε αυτά είναι και η κακοποίηση της τρίτης ηλικίας. Είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο της κρίσης. Και αυτό δεν το είχαμε δει ποτέ. Δεν το ξέραμε, δεν το ψάξαμε μάλλον. Το ξέραμε, αλλά κανείς δεν το ψάχνει. Γιατί υπάρχουν λόγοι γιατί δεν ψαχνόμαστε για την τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι αυτοί, παράδειγμα, θα το πω και μπορεί να το συμπληρώσει, ένας άνθρωπος, ένας ηλικιωμένος, ο οποίος κακοποιείται σπίτι του ή οπουδήποτε, μπορεί να είναι σαν ένα οίκο ευγυρίας, από φροντιστές, για οποιονδήποτε. Δεν έχει το περιθώριο να σηκωθεί να φύγει όπως θα κάνει μια γυναίκα νέα, θα πάρει τα παιδιά της και να φύγει, ή θα φύγει μόνη της. Ο μεγάλος άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό τον κρατάει λιστοδεμένο. Τον κρατάει σε μια κατάσταση η οποία είναι η χειρότερη από αυτές τις περιπτώσεις. Είναι λοιπόν νέοι τρόποι με τους οποίους εμείς πρέπει να δούμε και να ταινίσουμε την πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που ούτε καινούριο, απλά δεν το είχαμε αγγίξει. Μάλιστα. Αυτά τα αγγίζουμε λοιπόν τώρα. Και μέσα, το είδαμε μέσα από τα προγράμματα αυτά τα οποία έχουμε. Αυτά μας έρχονται από την Ευρώπη και μας λένε εσείς τι κάνετε γι' αυτό. Απαντήσεις δεν έχουμε. Κύριε Σπετζίδη, βλέπουμε και κλείνοντας με αυτό ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τρόποι που κάποιος από τους τηλεθεατές, μη γνωρίζοντας τι πάει να πει κακοποίηση, όχι μόνο σωματική αλλά και λεκτική, συμπεριφορική θα μπορούσε να πει κανείς, υπάρχουν όμως
τρόποι κακοποίησης, στους οποίους δεν αντιλαμβάνεται ο απλός κόσμος, αλλά και που δέχεται ταυτοχρόντως κάποιο είδους κακοποίηση. Έχουμε κάνει εκτεταμένη καμπάνια πάνω σε αυτό το πλαίσιο, περιγράφοντας τις μορφές βίας. Υπάρχει κάποια άλλη μορφή που ενδεχομένως να μην ανέφερε η κυρία Παχιαδάκη, κάποια μπορεί να σας έρχεται αυτή τη στιγμή? Υπάρχουν, εγώ θα έλεγα, η οικονομική βία. Οικονομική βία, ναι, περισσότερο, δηλαδή, έτσι. Δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο, απλά είναι ένα πλαίσιο το οποίο το είδαμε πολύ στην κακοποίηση ηλικιωμένων και κυρίως αυτό που είπε η πρόεδρος σχετιζόταν με την κρίση. Έχασα τη δουλειά μου, έμεινα με τον 80χρονο πατέρα μου, ο οποίος του έχει κοπεί η σύνταξη και από την απελπισία μου πιέζω. Και πιέζω πολύ για να έχω ένα μέρος ή σχεδόν όλη τη σύνταξη για να ζήσω. Οπότε εκεί αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένα κομμάτι οικονομικής βίας μπορεί να γίνει και φυσική, μπορεί να γίνει και να αποκτήσει και άλλες μορφές. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι χρειάζεται να επανεξετάζουμε αυτά που μαθαίνουμε. Δηλαδή και τα στελέχη μας, οι ψυχολόγοι, η κοινωνική λειτουργία, οι κοινωνικοί επιστήμονες, χρειάζεται να ξαναδιαβάζουν το φαινόμενο και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όταν κάναμε ένα διαγνωστικό τεστ κάποια στιγμή στα ΤΕΠ, στα νοσοκομεία, σχετικά με την κακοποίηση ηλικιωμένων, τα ποσοστά ήταν σοκαριστικά. Από ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν στα ΤΕΠ για τακτικές εκτετάσεις, είτε στα εξωτερικά ιατρία. Και ήταν ηλικιωμένοι, έτσι. Τα ποσοστά ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Και χρησιμοποίησαμε ένα εργαλείο που είναι από τα καλύτερα στον κόσμο και το οποίο είναι και πνευματικά κατοχυρωμένο και το οποίο μας το έδωσαν αυτοί οι οποίοι το έφτιαξαν. Ναι, μπορεί να πει κανείς σοκαριστικά νούμερα πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Και αυτό μας έκανε να ξαναδιαβάσουμε τη συνθήκη με την οποία κινούμαστε τελικά. Και αυτό θεωρώ ότι είναι, θέλετε, και το πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο έχει ο σύνδεσμος, ότι έχει τη δυνατότητα σήμερα να διαβάζει συνέχεια το φαινόμενο στην πραγματική του διάσταση και συζητώντας το φαινόμενο με τους ίσως καλύτερους επιστήμονες στον κόσμο. Κάποτε, και κλείνω, κάποτε λέγαμε ότι η γυναίκα πρέπει να μένει στον ξενώνα. Σήμερα αυτό που εξετάζουμε είναι να ελαχιστοποιούμε το χρόνο παραμονής μιας γυναίκας σε ένα ξενώνα. Σκεφτείτε λίγο τον εαυτό σας να μένετε, ας πούμε, 4 μήνες μέσα σε ένα σπίτι με όλες τις ανέσεις, χωρίς να έχετε επικοινωνία με κανέναν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Παχιαδάκη, και εσάς και τον κύριο Σπετσίδη, γιατί κάθε φορά έχετε έτσι τη δυνατότητα να φωτίζετε πτυχές καθημερινότητας ανθρώπων που ούτε ήδη διανοούσαν ποτέ ότι μπορεί να επρόκειτο για μια κατάσταση βίας, έτσι, ακόμα και λεκτικής, οικονομικής, όπως περιγράψαμε. Και να σας συγχαρώ επίσης και για τις εκδηλώσεις τις οποίες πραγματοποιείτε. Θέλω να το επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά στις 25 Νοεμβρίου. Η βία κατά της γυναίκας είναι και παραμένει βασική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφορά όλους μας. Ημέρα Δευτέρα, λοιπόν, όσοι θα βρεθούν στο κέντρο της πόλης θα καταλάβουν για ποιο λόγο αγωνίζεστε και ποιο είναι τρόπους. Το μήνυμα. Ναι. Έτσι, θα βρουν τρόπους. Θα και το διαβάσουν. Ποιο είναι το μήνυμα. Και επίσης το βράδυ εκείνο, μην ξεχάσουν να πω ότι θα φωτιστεί και η περιφέρεια στο πορτοκαλί χρώμα. Είναι και αυτό κάτι που νομίζω πως μέσα σε όλα θα πρέπει να δείξουμε τους τρόπους, πολλούς τρόπους για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους και να κάνουμε γνωστό αυτό. Πολυπίκυλα μηνύματα να στείλουμε στον κόσμο. Ναι, ναι. Για να πάρει το μήνυμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πολύ.